Γεια χαρά μαστόρες! Γεια χαρά μαστόρισες! Χτένισα και το μαλλί, αλλά έβαλα και το καπέλο μου πίτσα. Καπελάκι special. Το βρήκα, το είχαμε κάποτε στις μεγάλες ηρωικές εποχές. Γεια χαρά και από εδώ. Yeah. Στις μεγάλες ηρωικές εποχές που κάποτε μαγειρεύαμε, το θυμάσαι Νίκο? Ναι. Yeah. Ωραίο ήταν το μαγειρεύμα. Η αλήθεια είναι πως δεν είναι πολύ σχετικό camera material, οπότε θα το βγάλω. Το μαλλί μου που σου λέει ότι μεγαλώνει. Εγώ το φωνάζω, παιδιά. Θυμάστε το Λάμπελ Βιεράτο που έπαιζε σε κάτι σειρέ του Αντένα. Να τα κουτιά να μα βλέπουν ο κόσμο εδώ να βλέπει. Ό,τι να είναι. Εγώ τα έχω αφήσει. Γεια σα, παιδιά. Τι κάνετε. Το μαλλί δεν είσαι του Λάμπελ Βιεράτο στη δεκαετία του 90-95 εκεί στον Αντένα που έπαιζε. Τώρα μεγαλώνει. Είμαι στο στάδιο του Βλακέντιου. Αφήνω ακρίβεια, λέει. Θέλω να φυγεί τα νιάτα του. Θα μπερδευτείτε λίγο αυτέ τι μέρε. Θα βλέπετε μια βίντεο με κοντά μαλλιά, μια βίντεο με μακριά μαλλιά, μια βίντεο με τέτοια. Χαθήκαμε αλλά για αρκετό καιρό. Νομίζω ότι αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι το πρώτο του 2019. Του 2020. Ναι, είναι το πρώτο του 2020. Η εγγραφή. Το πότε θα αποσταριστεί θα δούμε. Τώρα θα μπερδευτείτε γιατί θα βλέπετε κάποια που έχω από πολύ παλιά, από το καλοκαίρι, ναι, α πούμε. Λίγο διακοπέ, λίγο κάναμε να πούμε. Γιατί χαθήκαμε. Όχι για κάναμε, ό,τι να είναι. Δεν υπάρχει χρόνο, δεν υπάρχει ψυχή, δεν υπάρχει σώμα. Εντάξει, δεν πειράζει. Τέλο πάντων. Επιστρέψαμε στο 2020 πάλι με νέες δοκιμές. Και θα δοκιμάσουμε ένα πράγμα που δεν δοκιμάσαμε ποτέ. Ποτέ. On camera εννοούμε. On camera. Ήταν πράγματα από το IKEA. Από την IKEA που λέγαμε. Τζιτζιμπλόνια από το IKEA. Τζιτζιμπλόνια. Ναι, snack. Snacks. Snack. Οι Σουηδοί. Γίγαντες, ξέρω εγώ. Γίγαντες. Αυτό που ακούτε είναι το PC του Δημήτρη που για να κάνει. Δεν ακούγεται στο μικρόφωνο το PC. Ανεβάζει στροφές γιατί ζεστάθηκε το καημένο. Δεν πειράζει. Όχι ότι έχει 4 κιλά σκόνη. IKEA! IKEA! Πριτζιγκερ δεν τα πήραμε. Ναι. Εντάξει, θα δοκιμάσουμε τώρα. Πιστεύω δεν λήξανε. Κάτσε εδώ 23 Δευτέρου του 20. Εντάξει, ωχ. Πήρα κάτι. Δεν ξέρω, πατατοειδή. Και κάτι σοκολατοειδή. Brings flavor to the party. Πατατάκια είναι, ναι, και κάτι σοκολάτες. Brings flavor to the party. Αυτά φαίνονται πολύ καλά. Πολύ δυνατά. Ναι, πήρα πολλά γιατί θα αρέσουν και στη Σοφία. Και είναι ίδια δεν είναι, όχι διαφορετικά είναι. Διαφορετικά είναι. Ναι, το ένα είναι game και το άλλο είναι μιόγκ τσοκλάτ. Είναι μόνο. Λοιπόν, αυτά όμως στο τέλος. Ναι, το λοιπόν στο τέλος. Ας ξεκινήσουμε με το τέτοιο. Ας ξεκινήσουμε με κάτι. Έχουμε με αλάτι. Τι είναι αυτό, with pickled mushroom. Μανιτάρια πίκλες. With pepper and. Leek, τι είναι το leek. Leek είναι. Σαν σκόρδα είναι αυτό, τι είναι, κρεμμύδι είναι. Όχι. Πράσο ρε μαλάκα. Πράσο δεν νομίζω, τέλο. Κομμένο πράσινο δέλα. Κοίτα, ας πάμε safe αρχικά, γιατί αυτά τα βγάζουν σε μικρές συσκευασίες. Δεν ξέρω γιατί. Αυτά τα βγάζουν σε μεγάλες συσκευασίες. Για, μάλλον αυτά είναι καλά, γιατί δεν τα βγάζουν. Αυτά είναι πατατάκια. Ε, συγγνώμη, με αλάτι. Ναι, να δοκιμάσουμε με αλάτι πρώτα. Να δούμε τι τόσο η πατατάκι είναι αυτό. Είναι αυτό, εδώ, εδώ, που βλέπετε. Δεν έχουμε φάει πολλά πατατάκια, ε. Πες να έχουμε δοκιμάσει. Εντάξει, ψεύτικα είναι και αυτά. Με φαίνεται και από τη φωτογραφία. Ναι. Μυρωδιά κανονική. Μυρωδιά. Πρώτο. Μυρωδιά χαρτόνι. Και τα φάω πάλι εγώ, ξέρετε. Ωραία φαίνονται όμως, κοίτα. Ναι. Είναι νόστιμα. Για μου. Φαίνονται νόστιμα. Πάμε, φάμε. Λαδερά. Κερά. Δεν είναι άσχημα. Αν και έχουν μια γιασή. Πλαστικήλα. Ρε φίλοι, είναι που τα ποτίζουν στο λάδι. Ναι, στο λάδι φταίει. Το λάδι το κάνει τόσο, το είναι ψηλό. Έχει πολύ λάδι. Τι σκατώ λέω τέτοιο. Τα συγκεκριμένα είναι χοντροκομμένα. Εντάξει, σε σχέση με άλλα ναι. Πω μου άγγε. Κάτω τα κούλια. Θα πούν και σφαγή μόρα. Για ψυκά δεν είναι άσχημο. Είναι σκληρό. Παράγεται στη Σουηδία. Είναι κάτι που τσαράζει το κρίτσι κρίτσι. Ναι. Αν μας αρέσει το κρίτσι κρίτσι να μας ρωτήκα για κρίτσι κρίτσι. Ξέρεις τι είναι ωραίο για 2-3-4-5 πατατάκια. Στα 30 αρχίζουν τα δόντια και πονάνε. Μπορεί να πονάνε μετά, αλλά σε κάποιους σου αρέσει εδώ πέρα. Άμα θέλει να κάνει κρίτσι κρίτσι. Υποφέρεις ρε φίλε. Ναι. Υποφέρεις. Μην τα τρως όλα ρε. Μα να δοκιμάσουμε και κάτι ακόμα. Εντάξει. Κλασική γεύση αλάτι. Να δοκιμάσουμε με pepper and leek. Ναι. Pepper and leek. Leek παιδιά είναι αυτό το. Ο Νίκος λέει πράσο, εγώ λέω κρεμμύδι. Φρέσκο κρεμμύδι μου θυμίζει αυτό. Και φρέσκο κρεμμυδάκι, ναι. Βασικά το λέει στα ελληνικά, ρε, περίμενε. Πατατάκια με πιπέρι και γεύση. Ό,τι να είναι. Γεύση πράσο. Yeah! Yeah! Δεν ξέρω, φαίνομαι πώς την κάμε. Με γεύση εντάξει, πράσο. Εντάξει, φίλε, μπορεί να μην ασκώ την γεωπονική, κάτι ξέρουμε όμως. Τι ξέρει, μαλάκα που έχει μια φλούδα εδώ πέρα. Ναι, μαλάκα, στο πράσο έτσι είναι. Πράσο δεν ήξερα. Αυτό το τρώει και πράσα, ξέχασα. Πιπέρι με πράσο τώρα που το σκέφτομαι. Τι για το. Τσαπαρί, θα μας πάει, τσαπαρί. Που έλεγε ο Χαριζάνης, τσαπαρί. Τσαπαρί, ωχ, τάσκησε. Δεν πειράζει.
Μυρωδιά, παρασύλλα. Δεν θα έλεγα ότι βρωμάνε. Όχι, δεν βρωμάνε. Αλλά δεν μου παρέχει και μία ασφάλεια για να το δοκιμάσω. Πάλι και αυτά λίγο πιο σκούρα. Για τα πάρε πολλά, ρε. Πάμε. Σαν πρασόπιτα. Γεύση πράσο. Ακριβώς. Σε ένα τρόπο. Πρασόπιτα. Αν την πασόπιτα το φύλλο το... Θες έτσι λίγο τέτοιο. Ναι, ναι. Καλό. Λίγο καίει. Όχι, λίγο. Καίει. Μετά από το τέλος. Δεν καίει καλή αλήθεια, ναι. Ναι, όχι. Όχι. Κάμπνο. Κοροϊδία έχει και βασιά. Βγάτε πιο μεγάλη. Πιπέρι, αν και είναι το μαύρο, είναι σαν το γλυκό το... Ναι, γλυκίζει. Γλυκίζει. Το πρώτο το πράσινο γλυκίζει. Να σας πω. Αποξηρωμένο σιρόπι γλυκόζης λέει. Ζάχαρη δεξτρόζη, σκόνη αλάτι κρεμμυδιού. Σκόνη κρεμμυδιού, σκόνη πράσου, έχει και κρεμμύδι μέσα. Α, ήμουν κι εγώ σωστός. Σκόνη σκόρδου, έχει και σκόρδου μέσα. Εντάξει, δεν θα μας πιάσει το βαμπύρ. Ήταν. Ας δοκιμάσουμε και... Αυτό παιδιά είναι εμείς με τα αγάπη μου. Μανιτάρια με μανιτάρι τουρσί. Με πίκλου το έλεγε. Μανιτάρι τουρσί. Μανιτάρι τουρσί, χάρη. Έχω περιέργεια. Χάρη καρμπονάτο, καρμπονέιτ. Όχι, βάλεις ξυδίλα με το βουτάνιξα. Ναι. Δεν με χάλασε, να σου πω την αλήθεια. Ναι, με ξύδι είναι ωραίο το πατατάκι. Και επειδή έχουμε δοκιμάσει το καλύτερο πατατάκι, είπαμε τις λέει που ήταν το. Mushrooms. Σιτάκι mushroom, μπορεί να είναι και καλό. Αλλά αυτό θα έχει ξύδι μέσα πολύ. Θα δούμε. Πάμε. Δεν το έλεγα. Να φάω από πράσινο. Προσπαθώ να καταλάβω τι τρώω. Να κατανοήσω. Στο τέλος αφήνει. Κάτι ακουγόμαστε στο μικρόφωνο που θα το καταλάβω. Σε αυτή τη μανιδαρίλα. Ναι. Έχει το ξύδι. Έντονο. Το μανιτάρι έρχεται στο τέλος. Ναι. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Σε σχέση με το πράσινο ήταν καλύτερο. Πράσινο, ναι, καλύτερο. Δεν το περιμέναμε. Εμείς περιμέναμε το πράσινο να είναι. Εγώ περιμένω το πράσινο να είναι αγία. Που δεν τρώω πράσινο εγώ. Ας πω μια νάτουρα. Λίγο να φύγει η γεύση. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Όχι ότι είναι άσχημο. Καλό είναι. Ωραίο είναι. Ναι. Αλλά αυτό. Αυτό όπως είναι να τα ρίξεις. Ήταν καλύτερο. Το πράσο. Μετά με φίλησε τον κομμενάκι. Με λιγότερο καυτερί. Ναι. Wow. Θα τόσο ακριβώς πρασόπιτα. Αλλά. Όχι. Αγάπη μου. Θα σε κάνει φύγε. Λοιπόν, πάμε και στο γλυκάκι, ρε φίλε, γιατί είναι το αλμυρό, πάει το γλυκό. Πάμε και στη σοκολάτα μαραμπού. Έχουμε εδώ ένα μαγαζί μαραμπού. Κάνει κρέπες. Κάνει κρέπες, σάντουιτς, μπιφτέκι. Τόστ, γύρω, ό,τι θέλει απ' όλα. Λοιπόν, αυτό είναι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, πώς δεν έχει. Έχει κλαμπ γύρω. Ναι, έχει κλαμπ, ναι. Μιλάω και φτύνω, έφυγε εδώ ένα κομματάκι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εγώ δεν σε χαίρομαι. Σοκολάτα είναι. Αυτή είναι με μιόλκ τσουγκλάτ. Τι λέτε τουρκικά αυτά, ή. Όχι, ρε. Τουρκική γλώσσα, τι είναι αυτό. Μιόλκ τσουγκλάτ. Και έχουμε και με Dime. Το Dime θα έχει μέσα κάτι σταγόνες στην Dime σοκολάτας. Οπότε θα δοκιμάσουμε πρώτα από ένα αυτό. Ναι, βάλε μια λωρίδα και σπάσου στη μέση. Δεν πρέπει να είναι λωρίδα, πρέπει ένα να είναι λουκάν, τέτοια. Δύο λουκάνικα, αφού λέει δύο. Τέτοια θα είναι. Τέτοια. Λέει εδώ πι δύο. Ναι, ένα-δύο τέτοια. Δύο σειρές από τέτοια. Δύο σειρές, μία-δύο σειρές. Να δούμε! Από τέτοια. Και άμα δεν είναι από τέτοια. Γιατί νομίζω σαν τέτοιο. Μαλακία, θα είναι. Δεν είναι ένα πουράκι, θα ήταν ωραίο. Όχι, βρε μαλάκια. Να, να. Όλο πουράκι δεν γίνεται να ήταν. Το κάνεις έτσι. Ναι. Όχι ότι δεν μπορείς. Ωραία συσκευασία όμως, έτσι. Απλή ρε μαλάκα. Τι απλή ρε μαλάκα, το έχεις δει αυτό σε καμιά σοκολάτα ελληνική. Όχι ότι οι ελληνικές δεν είναι καλές. Δώσε κανένα δυο γύφτε. Παρά ένα πρώτα. Με ένα δεν καταλαβαίνω. Κάτσε να μην τα κουμπίσω. Κάτσε. Έβγε κάτω παιδιά, αφήστε το, δεν πειράζει. Να το πάρουμε, να μην το πατήσω. Το κλωτσάω εκεί, πάρ' το. Είναι και λίγο, δεν θέλει να κουμπά, είναι αυτός, δεν... Έφυγε. Ωραία μυρίζει, σοκολατίτσα. Πάτε το κοιμάσαι, αυτό δεν έχει τίποτα μέσα. Καλό. Α, φίλε, ωραίο. Ωραία. Αλλά μην τους πάει που να βγάζεις την σύνορα, να είναι σοκολάτα κανονική, δεν μπορείς να είναι ένα πουράκι. Μολοκόμματα. Τι πουράκι, μαλάκα. Το βγάζεις έτσι. Ναι, έτσι, ναι, χαχα. Γεμιστό με σοκολάτα. Καταλάβατε. Πολύ ωραίο. Στο παιδιά. Ωραία σοκολατίτσα γάλακτος.
Είναι απλό γάλακτος, πολύ ωραίο. Αυτή είναι Dime. Αυτή είναι Dime. Έχει μέσα και καραμέλα, τι είναι αυτό. Μαραμπούλε, σεντάν 1916. Λιγμένη. Τι λιγμένη, τι λέει. 1916 πειλάει αυτό. Σεντάν όμως. Σεντάν είναι, δεν είναι κουπέ. Πώς κάνει ο φίλος ο Μπάμπης. Ποιος ο Μπάμπης. Ο φίλος ο Μπάμπης, ρε. Ποιο παρακολουθείς στο YouTube. Μπαμπίνο. Μπαμπίνο. Φρουτοτέρα, σ' αγαπάω. Σ' αγαπάμε, να ξέρεις, κάθε μέρα βλέπουμε τα βιντεάκια σου, τις προσφορές σου. Ρε, δείξε ακόμα ένα ρε γίφτε. Ρε γίφτο, πρέπει να το δαγκάσεις, να το δείξεις στον κόσμο. Εσύ το δαγκάσεις, το δείξεις στον κόσμο, εγώ τα τρώω. Α, όχι. Είναι καλύτερη. Σκληρά κομματάκια σοκολάτας, κάτσε εδώ στο 2. Γιατί με ένα εσύ πάρε 30. Παιδιά. Πολύ ωραίο. Αυτή υπάρχει σοκολάτα κανονική ρε φίλε. Ναι, εγώ. Σε κανονικό τετράγωνο. Εντάξει. Respect. Νομίζω αυτή είναι καλύτερη. Μακράν το καλύτερο από αυτά τα σπινάκια του IKEA. Ωραία. Δεν ξέρω αν ήταν εορταστικά ή αν τα δίνανε ακόμα. Αν τα δίνουν τρεχάτε πάρτε. Είναι αυτό με το Dime που λέει. Dime είναι μια μάρκα σοκολάτας γνωστής. Δεν την ξέρουμε εμείς. Απλά. Πολύ απλά. Αυτό και ένα πατάκι να φύγει το αλμυρό. Φύγει το αλμυρό. Το γλυκό. Το γλυκό. Τι λέει. IKEA. IKEA. Εγώ στο IKEA όταν πάω να ξέρετε κάνω το εξής. Ακούστε τώρα. Πάω, βγαίνω από το IKEA και όπως βγαίνω το IKEA παίρνω 5 σακούλες ψωμάκια για hot dog και 5 συσκευασίες hot dog και έχω σπίτι και τρώω ένα μήνα μετά hot dog. Τρώω και εκεί πέρα μεταξύ κανένα 2-3. Τρώω και εκεί κανένα 4-5. Ναι, 2-3 ή εντάξει, είπα να είναι λίγο γενικός. Αυτή βάλα δεν έφαγα. Μαλακία. Είχα πάει χορτάτος. Αλλά πήρα αυτά. Ωραία. Η καλύτερη, η έκπληξη της ημέρας. Είδα το πράσο. Είδα το πράσο. Φάουλα, ένα θυμηθώ. Αλλά το. Εγώ πραγματικά από όλα μου έλεγε ποιο σα. Ποιο θα. Τη σοκολάτα. Dime, πώς την είπαμε. Dime. Ναι. Δείξτε τη συσκευασία. Dime. Φοβερή. Αυτή εδώ είναι έτσι. Γιατί θολώνουμε. Φοβερή. Τι θολώνουμε, ρε. Τι θολώνουμε. Δεν θολώνουμε. Μια χαρά είμαστε. Τι λέει. Dime. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό ήταν το επεισόδιο του IKEA. Θα δεσμευόμαστε και για άλλα. Μήπως βρούμε και άλλα από IKEA κάθε φορά που πάμε. Ναι. Ο Νίκος θα τα φάει όλα καθώς μιλάω εγώ. Ναι, αν μας βλέπετε στο YouTube, κάντε ένα subscribe από κάτω αν δεν έχετε κάνει subscribe. Μια γραφή. Αν μας βλέπετε στο Facebook, γιατί από εδώ και πέρα θα κοιτάξουμε και τα βιντεάκια μας θα παίζουν και στο Facebook. Εννοείται. Τώρα στο λέω εδώ πέρα. Ναι. Κάντε ένα subscribe στο κανάλι στο YouTube πάντε. Είναι από κάτω όλα. Και πάντε και πάντε και πάντε και στο κανάλι μας στο Facebook. Το οποίο λέγεται Masters, αλλά είναι Evergamer. Αυτό. Δεν μας αφήνει το κόλλο Facebook, είπαμε. Ναι. Έχουμε και επίσης Twitch, Twitter. Στο Twitch δεν παίρνουμε ποτέ. Θα μπούμε κάποια στιγμή να πούμε τα δικά μας. Έχουμε και Twitter. Έχουμε και Instagram. Έχουμε απ' όλα. Απ' όλα και μπείτε και βαρέστε τα λίπητα. Κάντε ένα like. Μπείτε. Ένα share σε αυτό το βίντεο. Βγήκε ο Σταύρος απ' έξω. Εμείς θα τον like καβαλά. Κάντε ένα like, ένα dislike, ένα share, ένα subscribe, ένα οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Η Σοφία κάνει πως δεν μας ξέρει, κάνει πως δεν ανοίγει είμαστε εδώ, μπαίνει, ανοίγει απλά την πόρτα εκεί και απλά κοιτάει και φεύγει. Κοιτάει, δεν τι τρώμε, γιατί θέλει να φάρει τα... Θα τα πούμε μια φορά μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά!